πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή συνεδρίαση για τον σχεδιασμό και τις δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Αθανάσιος Καρούντζος. Στόχος της συνεδρίασης, ο συντονισμός ενεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα εν ώψη των κινδύνων των δασικών πυρκαγιών για το καλοκαίρι. Να σημειωθεί πως ήδη έχει εγκριθεί και κατανεμηθεί το ποσό των 18.400.000 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας. Το ποσό δεν είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι και είναι η πρώτη φορά που κατανείμεται τόσο νωρίς. Ξεκινά μια κρίσιμη και σημαντική περίοδος από την οποία η εθνική οικονομία προσδοκά σημαντικά ωφέλη και η Ελλάδα επιχειρεί να αποκαταστήσει τη διεθνή της εικόνα. Ο άρτιος συντονισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των κρατικών και αυτοδιοικητικών μηχανισμών είναι προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του στόχου που έθεσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ερώτηση για το υβριστικό και απειλητικό σημείωμα που έλαβαν μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στην Αθήνα κατέθεσαν οι βουλευτές Πασόκ, Εύρου και Ροδόπης, Γιώργος Ντόλιος και Αχμέτ Χατζιοσμάν. Η κοινοβουλευτική ερώτηση απευθύνεται προς υπουργούς δημοσίας τάξεως και προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια και δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αντώνη Ρουπακιώτη και με αυτήν οι βουλευτές ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής. Πριν λίγες ημέρες, η Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος και χώρες συγκέντρωση μουσουλμάνων συμπολιτών μας στην Αθήνα έλαβαν ταχυδρομικά ένα κατάπτυστο και χυδαίο σημείωμα το οποίο περιείχε σωρία ύβρεων εναντίον του Ισλάμ και του Κορανίου και απειλών ενάντια σε όλους τους μουσουλμάνους που ζουν στην Ελλάδα. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι το σημείωμα φέρει το σήμα κοινοβουλευτικού κόμματος. Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από την πλευρά της πολιτείας. Το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα όλη τη διαδικασία για να υπάρξει πλήρης διεύρυνση της υπόθεσης. Η έξαρση ακραίων ρατσιστικών φαινομένων, εκδηλώσεων βίας και μυσαλλοδοξίας στρέφονται εναντίον κάθε κατοίκου αυτής της χώρας και απειλούν την αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη, ενώ βάλουν ευθέως κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ανεξιθρησκείας. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και η αναγνώριση της ισοτιμίας των θρησκειών απέναντι στον νόμο είναι απαραβίαστα. Βάσει των παραπάνω, ερωτώνται οι υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για τη διαλεύκανση της ελογοϋπόθεσης και την εγγύηση της ασφάλειας των μουσουλμάνων που ζουν στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε στην πράξη το σεβασμό στην ανεξιθρησκεία. Στα τέλη του Ιούνιου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στην Κομωτινή ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συνοδεύεται από αρκετούς υπουργούς, θα εγγενιάσει τον κάθετο άξονα Κομωτινή ελληνοβουλγαρικά σύνορα και κατά πάσα πιθανότητα παρουσία του νέου Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας. Βέβαια, στο συγκεκριμένο έργο παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση και παραμένει ερωτηματικό το αν θα τελειώσει μέσα στις νέες προθεσμίες που έχει βάλει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Να σημειωθεί πάντως πως η ανάδοχος εταιρεία έχει προχωρήσει σε απολύσεις 20 εργαζομένων, οι οποίοι μας κατήγγειλαν ότι τα εγγένεια δεν θα είναι παρά μία φιέστα, καθώς ο κάθετος άξονας θα κλείσει ξανά για συμπληρωματικές εργασίες. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό που υπάρχει, εν ώψη της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει και στελέχη της μειονότητας με σκοπό να αντιστρέψει το κλίμα που υπάρχει στους κόλπους των μουσουλμάνων τόσο για αυτόν όσο και για τη Νέα Δημοκρατία. Στον Καναδά θα μεταβεί ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης το Σάββατο 25 Μαΐου 2013, προκειμένου να μεταφέρει τις θέσεις των αιρετών και των κατοίκων της Θράκης που αντιτίθενται στην εξόρυξη του χρυσού στην περιοχή του περάματος Εύρου από την καναδική εταιρεία Eldorado Gold, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης θεσμικών φορέων της χώρας. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του, ο κύριος Λαμπάκης θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες συναντήσεις με βουλευτές του Καναδικού Κοινοβουλίου, πολιτικούς παράγοντες και φορείς του Καναδά και θα παρουχωρήσει ομιλίες και συνεντεύξεις τύπου στο Μόντρεαλ, την Οτάβα, το Τορόντο και το Βανκούβερ. Στο πλαίσιο των επαφών του στο Τορόντο, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης θα συναντηθεί και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Καναδά, καθώς επίσης και της Πανθρακικής και Πανμακεδονικής Ομοσπονδίας του Καναδά.